Και πηγαίνουμε τώρα στην τέταρτη ερώτηση. Λέει λοιπόν η τέταρτη ερώτηση, σας καλωσορίζουμε βεβαίως στα Public School. Στο παρακάτω απόσπασμα από το ποίημα του Γεράσιμου Μαρκορά Όρκος, ο Μάνθος, ήρωας της Κρητικής Επανάστασης των ετών 1866-1869, που έχει σκοτωθεί στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, απευθύνεται στην ετοιμοθάνατη αγαπημένη του. Να συγκρίνεται ως προς το περιεχόμενο το απόσπασμα αυτό του Μαρκορά με το κείμενο του κριτικού που σας δόθηκε. Εδώ λοιπόν είναι νεκρός ο ήρωας και η αγαπημένη του ετοιμοθάνατη. Της λέει λοιπόν, άκου Ευδοκιά, το όνομά της, σαν έπαμψαν στον ουράνιο περιγυάλι, του φτάσει μου μας οι χαρές, όι με τα μύρια κάλλη, που με ένα βλέμμα εξάνοιξα τριγύρου σκορπισμένα, χλωμά και κρύα μου φάνηκαν, θυμούμενο σε σένα. Επήρα δρόμο μακρινό, σαν πότε θα σε φέρει στην αγκαλιά μου ο θάνατος, ρωτούσα καθαστέρι. Εδώ είχε ανυπομονησία να έρθει μαζί του η ετοιμοθάνατη. Και μπρος απέρνα και έκανα σ' ανατολή και δύση, τ' αγαπητό σου το όνομα γλυκά να ηχολογήσει. Σε πλάγιο ουράνιο που ψυχή δεν ήτανε καμία, θλιμμένους χάμω εκάθισα στη μοναξιά τη θεία, τα πρώτα της αγάπης μας ευτυχισμένα χρόνια, μου φτερουγίζανε μπροστά σαν τόσα χελιδόνια. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε. Μιλάει στην αγαπημένη του. Και την αναζητά και κατόπιν έχει μια σύντομη αναδρομή, λέει «Μου φτερουγίζανε μπροστά σαν τόσα χελιδόνια, στα μέρη που είχαν ημάσει δει τόσες φορές αντάμα, ο νους μου ξαναγύρισε κι δε θαυμάσιο πράγμα, ό,τι θορούσε ο λογισμός έπαινε σώμα εμπρός μου, όπου δεν είναι πρόσχερο σαν τ' άλλα εδώ του κόσμου». Αναδρομή λοιπόν, θυμάται κάποιες στιγμές και συνεχίζουμε το ποίημα. «Ο πάμα αγάπη μου γλυκιά, ο καιρός μας βιάζει, δεν είναι χόρτο η λούλουδο που εκείνα μη σε κράζει, την καλή στον παράδεισο». Εκεί από χρόνια η μάνα σου και ο δοξαστός σου κύρης, τη θεία φτερούγα της ψυχής ακαρτερούν να γύρεις. Πάμε ο καλός ηγούμενος, η κριτική μας όλη, θα ειδείς που θα έρχονται συχνά στο ωραίο σου περιβόλι. Όταν λέει ο ηγούμενος εννοεί τον ηγούμενο του Αρκαδίου και τους ηρωικούς κριτικούς οι οποίοι βέβαια ανατινάχθηκαν στο Αρκάδι και της λέει ότι όλοι αυτοί θα είναι μαζί στον παράδεισο. Και θα γρικήσεις από αυτούς που γύρω μαζωμένοι στη χλωρασιά θα κάθονται, τες μάχες έχουν γέννη και πόσα έβαψαν αίματα κάθε βουνό της Κρήτης πριν σκύψει πάλι στο ζυγό την έρμη κεφαλή της. Βέβαια εδώ η πενιγμή για τα πάρα πολλά επαναστατικά κινήματα που έγιναν στην Κρήτη. Εδώ έχουμε τις λέξεις, Ευδοκιά το όνομα της αγαπημένης του. Και να δούμε τώρα τις ομοιότητες. Αρχικά, το ερωτευμένο ζευγάρι και ο αθάνατος έρωτας. Συνάντηση και μεταθάνατον έχουμε και στους δύο. Και στα δύο έργα. Κατόπιν, η προσδοκία συνάντηση σε επίπεδο μεταφυσικό, που της λέει ότι όλα θα είναι ωραία, ιδανικά. Οι αγαπημένες των ηρώων είναι βουβά πρόσωπα, ενώ μόνο οι ήρωες μιλούν. Το φυσικό στοιχείο, πάρα πολύ έντονη η φύση, έντονη παρουσία της φύσης. Παρουσία της φύσης, μάλιστα σε στιγμές ασύλληπτης ομορφιάς.
Η κοινή ιδιότητα των δύο ηρώων αγωνιστές της Κρήτης και αναπτύσσονται θέμα της επτανησιακής σχολής, πατρίδα δηλαδή, έντονο με την Κρήτη, θρησκεία, εφόσον συζητάνε για μια μεταθάνατον ζωή, γυναίκα, στην ιδανική μορφή της βέβαια. Και φύση. Η φύση η οποία είναι πανταχού παρούσα και στα δύο. Και πάμε τώρα να δούμε τις διαφορές στον όρκο. Το εξεταζόμενο κείμενο, ο ήρωας είναι νεκρός και η αγαπημένη του ζωντανή, αλλά λίγο πριν πεθάνει. Ενώ στον κριτικό, ο ήρωας είναι ζωντανός. Στον κριτικό τώρα ο ήρωας αναζητεί την κόρη μέσω τρίτων, πηγαίνει δηλαδή στις εγερθήσεις σκιές των νεκρών. Ενώ στον όρκο απευθύνεται άμεσα στην αγαπημένη του. Τώρα στο ιστορικό πλαίσιο το ένα είναι το 1824 περίπου ο κριτικός, σε μία προηγούμενη επανάσταση, ενώ ο όρκος είναι στην επανάσταση που έγινε το 1866 μέχρι το 1869, ενώ στον κριτικό η νέα είναι ανώνυμη, λέει η κορασιά, ενώ στον όρκο έχει όνομα, είναι Ευδοκία. Εδώ, παιδιά, τελείωσε η απάντηση και στο τέταρτο ερώτημα.